Βρισκόμαστε μετά το τέλος του παιχνιδιού ανάμεσα στον Αστέρα Βάρης και τον ΑΟ Πηλίου 3-0 όπου επικράτησε η ομάδα της Βάρης. Θα θέλαμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα από τους φιλοξενούμενους και τον προπονητή της ομάδας. Καλησπέρα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε την αρχή της δυσκολίας του. Αντιμετωπίσαμε ίσως την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, η πιο οργανωμένη, η οποία ήταν πισή στο πλάνο και συγχαρητήρια στον αντίπαλο προπονητή για τη δουλειά που έχει καταφέρει. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μας κατέβαλε το άγχος. 5 λεπτά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Φάγαμε 3 γκολ σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και από εκεί και πέρα δεν μπορέσαμε να βάλουμε κάποια αντίδραση. Κλείσανε οι αντίπαλοι τους χώρους, προσπαθήσαμε. Το 3-0 είναι ένα σκορ το οποίο γυρνάει δύσκολα. Και στο τέλος της βραδιάς εμείς είμαστε αυτοί που θα μείνουμε με τη σκέψη μας και τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε να αντιμετωπίσουμε τα λάθη μας. Γιατί ακόμα το πρωτάθλημα έχει δρόμο και θα προσπαθήσουμε να έχουμε το καλύτερο πρόσωπο όσον αφορά την ομάδα μας. Πώς βλέπετε την υπόθεση παραμονή από εδώ και πέρα? Είναι αρκετά δύσκολη η παραμονή. Δεν είναι ακατόρθωτη βέβαια. Εμείς θα μείνουμε πιστοί στο πλάνο. Θα παρουσιάσουμε αυτό που πρέπει να παρουσιάσουμε. Αδικούμαστε από την βαθμολογική μας θέση με κάποια επιτυχή αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, η ομάδα του ΑΟΠΗ λίγο όλα αυτά πρέπει να παρουσιάσει ένα πολύ καλό πλάνο σαν ομάδα και μια πάρα πολύ καλή εικόνα και θα συνεχίσουμε να παράγουμε το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουμε τόσο καιρό. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Καβάση, και θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη της ομάδας σας. Καλησπέρα για μένα. Γνωρίζαμε εξ αρχής όλη την εβδομάδα, είχαμε μιλήσει με τα παιδιά ότι το ματς απέναντι στον Αόπιλιο μόνο εύκολο θα ήταν. Μπορεί η βαθμολογική θέση του αντιπάλου να είναι κάτω από τη ζώνη, αλλά είχαμε μιλήσει και είχαμε συζητήσει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ποιοτική ομάδα, πολύ έμπειρη ομάδα, η οποία όλα τα παιχνίδια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, τα χτυπάει και μάλιστα έχει κάνει συνεχόμενα αποτελέσματα καλά, όπως νίκες με Αέρα, με Πάο Βάρδας, ουσιαστικά με ομάδες που ήταν πάνω από εκείνη και τα μάτς τα πήρε. Είχε μόνο ένα αναπτυχία αποτέλεσμα κατά την ταπεινή μου άποψη με την Ελευσίνα και ξέραμε ότι θα έρχονταν εδώ ώστε ουσιαστικά τη ζημιά που σε εισαγωγικά είχα χάσει βαθμό στην Ελευσίνα θα προσπαθούσε να του πάρει εδώ. Οπότε ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα αντίπαλο που θα ήταν την ώρα μέσα στο κέντρο και είχα πει στου φοιτητέ μου ότι έπρεπε και εμεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Το πρώτο μήνυμα θεωρώ ότι είχαμε μια ανούσια υπεροχή, κατοχή της μπάλας και είχαμε μια πολύ μεγάλη στιγμή στο γύρο στο 10 λεπτό να ανοίξουμε το σκορ και έτσι να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να ανέβει λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο και να μπορέσουμε να παίξουμε κι εμείς μέσα στους χώρους και στα μεσοδιαστήματα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου, με το γρήγορο γκολ που πετύχαμε, καταφέραμε και ουσιαστικά κάναμε αυτό που θέλαμε, να ανεβάσουμε λίγο τον αντίπαλο πιο ψηλά, να βρούμε χώρους. Πετύχαμε κατά θέματα και μετά το 3-0 νομίζω ότι έπρεπε να διαχειριστούμε το μάτσο όπως και το κάναμε και ήρθε άλλη μια νίκη η οποία στο Γολγοθά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΓΑΜΑ Εθνική είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί όπως βλέπετε και οι από κάτω ομάδες συνεχώς μεγαλώνουν το επίπεδο που είναι η ζώνη της σωτηρίας και τον παράζω οπότε και εσύ πρέπει καθημερινά να παίρνεις τίποτα. Θα ήθελα να φιλώ καλή συνέχεια και στον ΑΟΠΗΛΙΟ γιατί πραγματικά είναι ένα σωματείο το οποίο και η δικιά μου άποψη είναι ότι βάσει ρόστερ, βάσει δουλειά, βάσει ίσως είναι χαμηλότερο από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Να περάσουμε και στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πρώτα απ' όλα με το ποδοσφαιριστή του ΑΟΠΗΛΙΟ που θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σας. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αστέρα Βάρης και στους ποδοσφαιριστές για την εμφάνιση και την νίκη που κάνατε. Όπως θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους συμπαίκτες μου. Με την προσπάθεια που καταβάλαμε σε όλο το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολύ περιθώριο να σκεφτούμε αυτή την ήττα γιατί υπάρχουν άλλα 7 παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην αντικατοπτρίζει η βαθμολογική μας θέση με βάση το ρόστερ και τα καλά λόγια που είπε ο αντίπαλος προπονητής. Αλλά αυτό πρέπει να το δείχνουμε στο γήπεδο κάθε Κυριακή και δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας πλέον. Πρέπει να κερδίζουμε και να μαθαίνουμε τι κάνουν και οι άλλες ομάδες γιατί δυστυχώς η ζώνη ανεβαίνει πάρα πολύ κερδίζοντας οι υπόλοιπες ομάδες. Από εκεί και πέρα, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα και μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Βάρη.
Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Αστέρα Βάρης. Εμείς αναγκαστικά σκυμώνουμε το κεφάλι για την επόμενη Κυριακή και για τις υπόλοιπες 7. Να περάσουμε και στον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Βάρης, τον Γιώργο Τούλια, ο οποίος επέστρεψε στα τέρματα και με τον κόλ αυτό συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του ομίλου όσον αφορά την πρώτη θέση στο σκοράρισμα. Ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Αντίπολο Κότσο και τον Μπελάκη για τα καλά του λόγια και που μας έκρισε και ο Αντίπολο Κότσο στην καλύτερη ομάδα του ομίλου. Εντάξει. Θέλαμε πολύ το παιχνίδι. Θέλουμε βασικά να τελειώνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την υπόθεση παραμονή. Θέλουμε να τερματίσουμε στις υψηλές θέσεις. Για μας δεν είναι απλά να σωθούμε, θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και παλεύουμε το κάθε παιχνίδι όπως θα παλέψουμε και τα άλλα 7. Για μας κανένα παιχνίδι δεν είναι αδιάφορο και δεν πρόκειται να είναι αδιάφορο. Για την ομάδα του Πηλίου έχω να πω ότι θεωρώ ότι αδικείται από την βαθμολογική της θέση. Έχει και καλό προπονητή και καλή ομάδα και θεωρώ ότι θα παλέψει για τη σωτηρία. Δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει το Πηλί σε εισαγωγικά. Όσον αφορά το δικό μας παιχνίδι, παλέψαμε, μπήκαμε λίγο νευρικά, δεν είχαμε κάποιες σωστές επιλογές. Στο δεύτερο ημίχρονο με το γκολ που πετύχαμε λύθηκαν και τα πόδια, έφυγε το κάθε άγχος και βάλαμε και άλλα δύο γκολ και τελείωσε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε, το κεφάλι κάτω, έχουμε ακόμα 7 παιχνίδια, να τα ευχαριστούμε, να παίξουμε, να παλέψουμε για να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.